Στην Τανάγκρα πραγματοποιήθηκε για ένατη χρονιά η αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week με την ελληνική πολεμική αεροπορία να κλέβει για μία ακόμη φορά τις εντυπώσεις. Το παρόν έδωσε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πιο εντυπωσιακή από ποτέ, η μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της Ελλάδας, Athens Flying Week, στην 114 πτέρυγα μάχης, στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Όλοι εντυπωσιάστηκαν από τη Rafale Solon Display Team και τις επιχειρησιακές και πτυτικές ικανότητες του νέου πολεμικού, το οποίο και θα αποκτήσει σύντομα η χώρα μας. Για δύο μέρες πάθηματά, θα έλεγα, η καρδιά όλων όσων αγαπούν την αεροπορία και τις αεροπορικές επιδείξεις. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε εξαιρετικές και περίτεχνες, θα έλεγα, επιδείξεις από αεροσκάφη συμμάχων χωρών που συμμετέχουν εδώ στο show και φυσικά και το δικό μας ελληνικό F-16 της ομάδας ZEVS. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε μια δυνατή, θα έλεγα, επίδειξη των δυνατοτήτων ενός μαχητικού Ραφάλ. Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η επίδειξη του F-16 ZEVS αφιερωμένη στην επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Σχεδόν το σύνολο των εναέριων μέσων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ήταν σήμερα παρόντα και έκαναν πολύ ωραίες παρουσίες, δύσκολα σενάρια, και αυτό είναι εξαιρετικά καλό. Η αεροπορία υπάρχει στο DNA μας. Δεν είναι τυχαίο που βραβεύονται οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας τόσο συχνά σε όλες τις ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Στην επίδειξη συμμετείχαν πτυτικά μέσα και από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.